Ελάτε να δείτε μαζί μου την κίτρινη πόλη εδώ στη Χερσόνησο του Γιουκατάν, την Ιζαμάλ. Είναι μια πόλη που είναι χτισμένη πάνω σε μια αρχαία πόλη το Μάγια, όπου λάτρευαν τη θεότητα της Ιτζαμά. Και ακριβώς επειδή τη λάτρευαν τη θεότητα, είπανε οι Ισπανοί να κάνουν τι? Ένα πολύ μεγάλο φραγκισκανικό μοναστήρι. Να εδώ και τον οδηγό μου. Στο γραβάντο. Όλα Γρηγόριο. Όλα Δημήτρη. Και τι? Όλα Αγκρέσια. Όλα Αγκρέσια. Si. This is my driver. Okay. Si. Ya me. Si, si, nos vemos ahí, ¿vale? Λοιπόν, είναι ο οδηγός μου, ο Γρηγόριο, που με παίρνει παντού, σε όλη τη Χερσόνησο. Το έχω αλλάξει τα φώτα του καημένου, γιατί πάμε παντού, όπου κατσάβρα αγαπάω. Λοιπόν, και πάμε να δείτε εδώ. Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ την Κούβα, Τρινιδάδ, τέτοιες περιοχές, έτσι ψηλά πετρόχτιστα σπίτια, σιδερόφραχτα, έτσι, μπαλκόνια. Τα παράθυρα συνήθως είναι πιο ψηλά για να μην μπαίνει κανένας, αλλά ταυτόχρονα είναι σαν φρούρια, δηλαδή στην ουσία δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα. Και κρατάνε επίσης τη δροσιά, γιατί είναι σαν σπηλιές. Σταυροδρόμι. Που λέτε οι Ισπανοί όταν ήρθαν, σου είπαν το εξής, ότι λέει εδώ λατρεύουν μια θεότητα πάρα πολύ έντονα, οπότε κάτσε να κάνουμε ένα θρησκευτικό δικό μας κέντρο εδώ, για να μην έχουν επαναστάσεις. Η εξεγέρση, όπως θα έλεγε ο καθηγητής μου, κύριος Σταματόπουλος. Λοιπόν, και έχει και δίκιο. Οπότε χτίσανε ένα τεράστιο φραγκισκανικό μοναστήρι. Σαν πολιτεία υπάρχει από το... Δηλαδή εδώ στο Γιουκατάν υπάρχει από το 1841, αλλά στην ουσία είναι από το 1540. Αυτά είναι για τα τραπέζια, αυτά είναι runners. Λοιπόν, να δείτε έτσι λίγο πράγματα σχετικά παραδοσιακά, έτσι που λέτε. Και εδώ μην φανταστείτε ότι έχει πάρα πολλούς κατοίκους.